δεν είναι με τα σούπερ μάρκετ που το 2023 δήλωσαν καθαρά κέρδη 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είμαστε στον ίδιο δημοσιονομικό χώρο με τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δηλώσαν 21,5 δισεκατομμύρια κέρδη. Δεν είμαστε στον ίδιο δημοσιονομικό χώρο με τις τράπεζες που ρημάζουν τα σπίτια, το βιός, τα χωράφια του Κοσμάκη και παρόλα αυτά τη χρονιά που μας πέρασε δηλώσαν 3,5 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Δεν είμαστε στον ίδιο δημοσιονομικό χώρο, για να μην πάμε μακριά εδώ στην περιοχή μας, με την επιχείρηση Μπίκος που μόλις 10 μέρες πριν ανακοινώθηκε ότι θα πάρει 62 εκατομμύρια ευρώ για επεκτάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, λεφτά που θα πληρώσουμε, θα φορτωθούμε εμείς τις πλάτες μας. Την ίδια στιγμή που για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας για επιστροφή το πετρέλαιο, η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει 85 εκατομμύρια, 82 εκατομμύρια ευρώ και λέει ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος. Αλήθεια, δεν υπάρχει τέτοιος χώρος. Για τους εφοπλιστές που έχουν απορρολόγητο το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτός ο χώρος και όχι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για να μπορέσουν να ζήσουν, να μπορέσουν να παράξουν φτηνά ποιοτικά προϊόντα για να πάει ο λαός. Η εξήγηση είναι μία, συνάδελφοι, ότι είναι στη μέση το κέρδος. Είναι το ατομικό, το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό το κέρδος που για λογαριασμό του μπαίνουν οι κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούν διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτός είναι ο εχθρός, αυτός είναι ο αντίπαλος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τους αγρότες, τους βιοπαλαιστές και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να ψυχούν τα μεροκάματα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να μπορούν τα παιδιά μας να σπουδάσουν και όχι να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί αλήθεια, ποιος αγρότης, ποιος κτηνοτρόφος θα μπορεί να σπουδάσει το παιδί του όταν θα θέλει 20 και 30.000 ευρώ το χρόνο ιδιωτικά δίδακτρα. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους είμαστε δίπλα στο δίκαιο αγώνα σας. Θα συνεχίζουμε, έχουμε όπως υπόθηκε την απεργία μεθαύριο την Δετάρτη, να είμαστε όλοι εκεί, εργάτες, αγρότες, φοιτητές, συνταξιούχοι όλοι, γιατί όλοι έχουμε στον ίδιο αντίπαλο. Μην ξεχνάμε ότι μεθαύριο την Δετάρτη συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Ένας χρόνος που χάσαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, γιατί τα δικά μας τα παιδιά ήταν εκεί, δεν ήταν τα παιδιά των κεφαλαιοκρατών, δεν ήταν τα παιδιά των καπιταλιστών. Συνεχίζουμε λοιπόν και λέμε ότι το έγκλημα αυτό, όσο και αν θέλουν να το σκεπάσουν, δεν θα ξεχαστεί. Το σύνθημά μας είναι τα κέρδη τους, οι ζωές τους, δίνουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, όλοι μαζί μπορούμε να ανοίξουμε δρόμο, όλοι μαζί μπορούμε να δείξουμε την διέξοδο. Διέξοδος υπάρχει, αρκεί εμείς να το αποφασίσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, όλοι μεθαύριο την Τετάρτη στην απεργία.